Γεια σας αγαπητοί φίλοι, η Τουρκία κάνει ό,τι μπορεί για να αποδείξει στους συμμάχους τότε της Αντάντ και σημερινές ακόμα μεγάλες δυνάμεις την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Ρωσία αλλά και την Ιταλία η οποία την είχε συνδράμει ότι ήταν λάθος που δεν εφαρμόστηκε η συνθήκη των Σευρών. Κάνει οτιδήποτε μπορεί για να καταχραστεί ας πούμε την κατοχή των στενών η οποία έχει με τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυξάνει το τέλος για τη διέλευση των πλοίων από το Βόσπορο και τα στενά των Δαρδανελίων από την 1η Ιουλίου πάνω από 8%. Αυτά σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Aydinlik. Ξέρετε, Αιδίνιο, Μικρά Ασία, Ιωνία. Λοιπόν, επικαλείται απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Λαυτιλιακών Υποθέσεων στο Τουρκικό Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Οι τουρκικές αρχές τον Οκτώβρη είχαν αυξήσει το τέλος 5 φορές στα 4,08 δολάρια. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η σύμβαση του Μοντρέ του 1936 ήταν η συνθήκη που αποκατέστησε την κυριαρχία της Τουρκίας στα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων με δικαιώματα και περιορισμούς. Να τα βλέπει η Αμερική, να τα βλέπει η Ρωσία, η Τουρκία κάνει κατάχρηση των στενών με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αν σας άρεσε αυτή η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.